και θα κάνω το εξής σχόλιο. Πόσο όμορφο είναι να βοηθάμε προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας σωστής νοοτροπίας στα μικρά παιδιά, στο μέτωπο της σχέσης που έχουν με τα ζώα. Και σε μία περιφέρεια, μεταξύ άλλων βέβαια, η Κρήτη, όπου καταγράφονται σε μηνιαία βάση, για να μην γίνω πιο σκληρός και πιο εβδομαδιαίος, σκηνικά κακοποίηση ζώων και περιστατικά κακοποίηση ζώων. Θέλω να αναφερθούμε λίγο σε μία διαδραστική εκπαίδευση μαθητών για τα ζώα που πραγματοποιήθηκε στο 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. 29 μαθητές της 4ης Δημοτικού διδάχθηκαν εντός και εκτός αγωγικών από εθελοντές. Πάμε στην κυρία Κατερίνα Φουντουλάκη, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Με ακούτε? Βέβαια, μια χαρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για βάλτε μας το κλίμα της δράσης και της πρωτοβουλίας και τι αποτέλεσμα είχε. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, η οποία μας βοήθησε να κλείσουμε έτσι πολύ ωραία τη σχολική χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή δόθηκε, η αιτία μάλλον δόθηκε όταν συνέβη κάποιο περιστατικό σε μένα, όπου βρήκα σε κάποιο κάδο απορριμμάτων 4 νεογέννητα γατάκια και αποφάσισα να τα φροντίσω. Αυτό βέβαια το περιστατικό, το γεγονός δεν θα μπορούσε να μείνει και έξω από την τάξη μου. Οπότε αποφάσισα να το μοιραστώ με τους μαθητές μου. Μάλιστα. Σαν γεγονός, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Τα παιδιά έδειξαν ευαισθησία ιδιαίτερη στο αυτό που είχε συμβεί και σε μένα και τα γατάκια, γιατί τα γατάκια τα νεογέννητα θέλουν μεγάλη φροντίδα. Αλλά παράλληλα τους δημιούργησε πολλά ερωτηματικά, πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τέτοια ενέργεια, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πετάξει στα σκουπίδια νεογέννητα ζώα. Εν ολίγη ζήτησα βοήθεια, με παρότρινση και με τους μαθητές μου που το συζητήσαμε αρκετές φορές στην τάξη, ζήτησα βοήθεια από τη φιλοζωική ομάδα της Ζωφόρος, όπου ήρθε και σε επαφή με την κυρία Φουστουλάκη Μαρία, η οποία με σύστησε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο και προσκαλέσαμε στο σχολείο μας, στο 31ο. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει τίτλο «Ενσυναίσθηση και αδέσποτα ζώα». Σε συνεργασία λοιπόν με την εκπαιδευτικό της άλλης τάξης, την Χαλκιδάκη, την Ανθή και τη διευθύντριά μας, την Φουντουλάκη, τη Μαρία, αλλά και την έγκριση των γονιών, πολύ σημαντικό και αυτό, είχαμε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε στο σχολείο μας και συγκεκριμένα στην τετάρτη τάξη, την κυρία Φουστουλάκη, την κυρία Φουστούλα Παπαδάκη, η οποία ήρθε στο σχολείο για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα, με συνοδεία μιας πολύ γλυκιάς σκυλίτσας, της Τιτίκας, η οποία είναι μέρος του προγράμματος, είναι ένα απόσπαστο μέρος του προγράμματος η Τιτίκα, και η οποία ενθουσίασε τα πλήθη. Η ανταπόκριση των παιδιών λίγο και οι απορίες τους, ποιες ήταν? Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ζεστά, πάρα πολύ γλυκά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά αγαπάνε τα ζώα. Ήταν πολύ ενθουσιασμένα με την επίσκεψη της Τιτίκα στο σχολείο. Από εκεί και πέρα όμως, όταν όλοι πλέον μπήκαμε στην τάξη μαζί με την Τιτίκα και την, Χρυσούλα την Παπαδάκη και την κυρία Καχώνη, η οποία ήταν η ιδιοκτήτρια του σχολείου, όταν μπήκαμε όλοι στην τάξη πλέον, προβληματιστήκαμε γύρω από αρκετά θέματα για τα αδέσποτα σκυλιά. Και εκεί τώρα οι μαθητές έδειξαν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, ενθουσιασμό. Συζητήσαμε αρκετά θέματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ανοίγονται στις σχολικές τάξεις. Και θα πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους προγράμματα να θεσπιστούν από το Υπουργείο, κεντρικά, γιατί μιλάμε κάθε χρόνο και έχουμε αλλαγές και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια, αλλά ίσως δεν πιάνουμε φαινόμενα και ζητήματα που τα βρίσκουμε μπροστά μας καθημερινά, μεταξύ αυτών και το θέμα της κακοποίησης. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ειδικά στο Ηράκλειο είναι ένα τεράστιο θέμα το θέμα της κακοποίησης των ζώων και τα αδέσποτα γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά θεωρώ και τιμώ ότι μετακινήθηκαν σε σχέση με τις απόψεις τους για τα αδέσποτα ζώα, ευαισθητοποιήθηκαν αρκετά πάνω στο θέμα, πραγματικά πήραν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες
και ανεπιφύλακτα προτείνω, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και παροτρύνω και άλλους συναδέλφους στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια να το προσκαλέσουν το πρόγραμμα αυτό στα σχολεία, καθώς και εμείς έχουμε σκοπό του χρόνου να το στηρίξουμε ακόμη περισσότερο, μάλιστα, σε πολλά, σε περισσότερα τμήματα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κυρία Φουντουλάκη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς προσωπικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.